πω για εκατοστή φορά το ίδιο πράγμα, ότι το έργο που μπαίνει στο σύστημα είναι αρνητικό, το έργο που βγαίνει από το σύστημα είναι θετικό. Αντίθετα, η θερμότητα που μπαίνει στο σύστημα είναι θετική, η θερμότητα που βγαίνει είναι αρνητική. Ο πρώτος νόμος για κλειστά συστήματα που θα χρησιμοποιείτε στις ασκήσεις θα είναι αυτός, ο Q μείον W είναι ίσο με δέλτα U. Το W που μπορούμε να δώσουμε σε ένα σύστημα μπορεί να είναι να έχει διάφορες μορφές. Και εδώ δείχνει το σχήμα του βιβλίου ένα σύστημα το οποίο μεταβάλλει τον όγκο του, οπότε υπάρχει έργο όγκο μεταβολής και υπάρχει και μία ηλεκτρική αντίσταση. Όλοι ξέρουμε ότι η ηλεκτρική αντίσταση το θερμαίνει το σύστημα, αλλά στην ουσία αυτό που του παρέχει είναι ηλεκτρικό έργο ή ηλεκτρική ισχύς. Από κάπου θα πρέπει να θυμάστε, μάλλον από το Λύκειο, ότι δυναμικό επί ένταση είναι ίσο με ισχύ. Το ξαναλέω, δυναμικό επί ρεύμα, γιατί η ένταση είναι το ρεύμα, δυναμικό επί ρεύμα είναι ίσο με ισχύ. Δυναμικό επί ρεύμα για κάποιο χρονικό διάστημα, δυναμικό επί ρεύμα για 10 λεπτά, είναι ενέργεια. Δηλαδή το γινόμενο V επί I είναι ισχύ, ισχύς V επί I επί TAV είναι ενέργεια. Το TAV είναι ο χρόνος για τον οποίο δουλεύει αυτή η διάταξη κάποιας ηλεκτρικής ισχύος V επί I. Οπότε εδώ το σύστημα παίρνει ηλεκτρικό έργο, έργο οικομεταβολής και παίρνει ή δίνει θερμότητα. Τον όρο του έργου στο ισοζύγιο, το Q-W είναι ίσο με δέλτα U, το έργο μπορούμε να το χωρίσουμε σε οποιοδήποτε έργο και το έργο οικομεταβολής χώρια. Επειδή μπορούμε να έχουμε πολλά έργα που να πηγαίνουν ή να φεύγουν από ένα σύστημα, να έχουμε φουρφούρια, αυξομοιώσεις, αντιστάσεις, χωρίζουμε όλα τα έργα, τα κρατάμε μαζί, εκτός από το έργο οικομεταβολής που το βάζουμε χώρια. Και αυτό κάνει εδώ. Q μείον κάποιο W, όλα τα W και μείον χώρια το έργο οικομεταβολής. Αυτό θα είναι ίσο με δέλτα U, δηλαδή U2 μείον U1. Ειδικά τώρα για την περίπτωση κυλίνδρου και εμβόλου, που όπως έχουμε πει από το πρώτο μάθημα, κύλινδρος και έμβολος σημαίνει σταθερή πίεση. Στην περίπτωση κυλίνδρου και εμβόλου, το έργο οικομεταβολής, επειδή η πίεση είναι σταθερή, γίνεται P επί δέλτα V. Υποσταθερή πίεση, το P δέλτα V είναι ο όρος έργου οικομεταβολής που εμφανίζεται στον ορισμό της ενθαλπίας. Δηλαδή, το WB το κάνουμε P επί P2 μείον V1, ορισμός του έργου οικομεταβολής, όμως προκύπτει από το ολοκλήρωμα 5V όταν το P είναι σταθερό, τότε όταν το P είναι σταθερό προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα. Κρατάμε τη θερμότητα και όλα τα άλλα έργα από εδώ, πηγαίνουμε το P επί V από την άλλη μεριά και σχηματίζονται οι όροι U2 συν P2 V2 μείον U1 συν P1 V1, αλλά το U2 συν P2 V2 είναι το H2. Αυτός είναι ο ορισμός της ενθαλπίας. Οπότε Q μείον W, όλα τα W εκτός από το έργο οικομεταβολής. Q μείον W other. Q μείον W άλλο. Τι άλλο, άλλο από το έργο οικομεταβολής. Q μείον όλα τα έργα εκτός από το έργο οικομεταβολής είναι H2 μείον H1. Αυτό εδώ, όλη αυτή η ανάλυση που εδώ υπάρχει συνοπτικά, δηλαδή αφήστε αυτό είναι παράδειγμα, να τα κάνουμε στο τέλος τα παραδείγματα. Αυτή η μετάβαση του πρώτου νόμου για κλειστά συστήματα από το Q-W είναι ίσο με δέλτα U στο Q-W other είναι ίσο με δέλτα H γίνεται μόνο όταν η διεργασία μας είναι υποσταθερή πίεση.
όχι αν είναι πολυτροπική. Μόνο όταν γίνεται υποσταθερή πίεση. Και οι διεργασίες που γίνονται σε κυλίνδρους με έμβολα είναι όλες υποσταθερή πίεση. Οπότε όταν συναντάτε άσκηση με κίνδυνο και έμβολο, μπορείτε να τη λύσετε Q-W ίσον με ΔΧ ή να τη λύσετε και με το κανονικό τρόπο Q-W ίσον με ΔΟΥ, μόνο όταν θα χρησιμοποιήσετε το ΔΟΥ εδώ μέσα στο W θα βάλετε και το έργο μεταβολής. Άμα το χρησιμοποιήσετε με ΔΧ, εδώ μέσα στο W δεν θα βάλετε το έργο μεταβολής. Αυτό το πράγμα δίνει και εδώ. Q-W-other-VP είναι ίσο με ΔΟΥ. Το VB μαζί με το ΔΟΥ μας κάνουν το ΔΧ και το Q-W-other είναι ίσο με ΔΧ. Κλειδί στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε το ΔΧ από πίνακες παραδείγματος χάρη νερού ή από πίνακες ψυκτικού, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ΔΧ, εδώ μέσα δεν πρέπει να βάλουμε το έργο μεταβολής. Αν μέσα στον όρο του έργου βάλουμε και το έργο μεταβολής, θα τους πίνει και θα πάρουμε τη τιμή ΔΟΥ. Και τα δύο είναι σωστά. Ειδικές θερμότητες. Τι είναι οι ειδικές θερμότητες? Αυτά τα ΣΕΠ. Από εδώ και πέρα όταν θα λέμε ΣΕΠ θα εννοούμε ειδική θερμότητα. ΣΕΠ και ΣΕΒΕ. Υπάρχουν δύο ειδικές θερμότητες, το ΣΕΠ και το ΣΕΒΕ. Το ΣΕΠ, ειδική θερμότητα για προσθήκη θερμότητας υποσταθερή πίεση και ειδική θερμότητα για προσθήκη ή αφαίρεση θερμότητας. Ειδική θερμότητα για, ειδική θερμότητα για μεταφορά θερμότητας υποσταθερή πίεση το ΣΕΠ, ειδική θερμότητα για μεταφορά θερμότητας υποσταθερό όσο το ΣΕΒΕ και οι μονάδες τους είναι κιλοτζάουλ ανά κιλό Κέλβιν ή κιλοτζάουλ ανά κιλό Κελσίου στον παρανομαστή. Αυτή η μία μονάδα από την άλλη είναι διαφορετική ή είναι η ίδια μονάδα? Ναι, αλλά ο βαθμός Κέλβιν είναι διαφορετικός από τον βαθμό Κελσίου. Εδώ έχουμε ένα βαθμό Κέλβιν και εδώ έχουμε ένα βαθμό Κελσίου. Αλλά ο βαθμός Κέλβιν είναι ο ίδιος με τον βαθμό Κελσίου. Απλά η κλίμακα Κέλβιν ξεκινάει και μετράει από το απόλυτο 0. Η κλίμακα Κελσίου ξεκινάει από το 273 της κλίμακας Κέλβιν. Από το που ξεκινάμε να μετράμε διαφέρουν δύο κλίμακες. Ο βαθμός Κελσίου με τον βαθμό Κέλβιν είναι ίση μεταξύ τους. Οπότε η μονάδα κιλοτζάουλ ανά κιλό ανά βαθμό Κέλβιν είναι ίση με τη μονάδα κιλοτζάουλ ανά κιλό ανά βαθμό Κελσίου. Τι σημαίνει αυτή η μονάδα, κιλοτζάουλ ανά κιλό ανά βαθμό Κελσίου? Δηλαδή από τις μονάδες πάντα καταλαβαίνουμε τι είναι το μέγεθος στο οποίο αναφερόμαστε. Μπορεί να πει κανείς ενταλπία, εσωτερική ενέργεια, η ενέργεια, η ειδική ενέργεια, χίλια δυο. Το τι μπορεί να εννοεί κάποιος, το καταλαβαίνουμε πάντα από τη μονάδα που έχει βάλει από το μέγεθος. Μπορώ να πω ενταλπία και να γράψω κιλοτζάουλ ανά κιλό. Θα έπρεπε να έχω πει ειδική ενταλπία. Μπορεί να ξέχασα το ειδική, όπως από κιλοτζάουλ ανά κιλό, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ειδική ενταλπία. Η μονάδα προσδιορίζει πάντα το μέγεθος. Και εδώ είναι ένα πρώτο παράδειγμα. Τι μέγεθος προσδιορίζει αυτή η μονάδα? Είναι κιλοτζάουλ ανά κιλό ανά κέλβιν. Είναι η ενέργεια που πρέπει να πάρει, η ενέργεια, τα κιλοτζάουλ που πρέπει να πάρει η μονάδα της μάζας μίας ουσίας για να ανέβει η θερμοκρασία της για ένα βαθμό Κελσίου. Τα κιλοτζάουλ που πρέπει να δώσουμε σε ένα κιλό μίας ουσίας έτσι ώστε η θερμοκρασία τους να ανέβει κατά ένα βαθμό Κελσίου. Και πρέπει να δώσουμε σε αυτή την ουσία σε 5 κιλοτζάουλ ανά κιλό για να ανέβει ένα Κέλβιν όταν η προσθήκη αυτή θερμότητας γίνεται υποσταθερή πίεση, δηλαδή σε έμβολο κίνδυνο. Και πρέπει να δώσουμε σε βε κιλοτζάουλ, άλλη τιμή κιλοτζάουλ, σε βε κιλοτζάουλ για να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία ενός κιλού της ουσίας κατά ένα Κέλβιν, όταν η προσθήκη αυτή θερμότητας γίνεται υποσταθερό όγκο.
Το ΣΕΠΕ και το ΣΕΒΕ, οι ειδικές θερμότητες ή θερμοχωρητικότητες λέγονται. Όσο πιο μεγάλη θερμοχωρητικότητα, όσο περισσότερη θερμότητα χωράει μια ουσία, τόσο περισσότερη θερμότητα πρέπει να της δώσουμε για να ανεβεί η θερμοκρασία της σε ένα βαθμό Κελσίου. Άμα χωράει λίγη, στο υδρογόνο ας πούμε, 2 kJ που δίνεις και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στο σίδηρο πρέπει να το δώσεις 40 για να ανέβει η θερμοκρασία. Γιατί ο σίδηρος χωράει πιο πολύ θερμότητα από το υδρογόνο. Και γι' αυτό το ΣΕΠΕ, η ειδική θερμότητα, ονομάζεται και θερμοχωρητικότητα. Η θερμοχωρητικότητα μιας ουσίας είναι ιδιότητα της ουσίας, αλλάζει από ουσία σε ουσία. Η θερμοχωρητικότητα αφορά όλες τις ουσίες, και το νερό και τον ατμό και τα υγρά και τα στερεά και τα αέρια. Όμως, έχουμε βρεθεί ήδη στο σημείο το πώς θα υπολογίζουμε τις μεταβολές εσωτερικής ενέργειας και ενθαλπίας των ιδανικών αερίων. Φέτος κάνω πρώτη φορά το μάθημα από τις διαφάνειες αυτές και έχω χάσει τη σειρά. Δεν έχω τις δικές μου, έπρεπε να κοιτάω από εδώ, να στο λέω όπως το έκανε κάθε χρονιά, να τα λέω όλα με τη σειρά. Αλλά είπα να το κάνω με τις διαφάνειες. Είχαμε δει στο νερό και στο ψυκτικό, στις ασκήσεις του τρίτου κεφαλαίου, ότι όταν θέλαμε να βρούμε τη μεταβολή της ενθαλπίας, πηγαίναμε στη σχετική κατάσταση, στην κατάσταση 1 ή στην κατάσταση 2, πηγαίναμε στους πίνακες, παίρναμε έτοιμη την τιμή της ενθαλπίας, του υπέθερμου ατμού, του συμπιεσμένου υγρού, του κορεσμένου μείγματος με βάση την ποιότητα, αλλά τις ενθαλπίες και τις εσωτερικές ενέργειες για το νερό και για το ψυκτικό την παίρναμε από πίνακες. Δεν κάναμε όμως καθόλου πίνακα για αέρια στο τέταρτο κεφάλαιο, στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο τρίτο. Στο τρίτο κεφάλαιο αυτό που κάναμε για αέρια ήταν μόνο η καταστατική, η οποία η καταστατική δίνει τη μεταβολή του όγκου με την πίεση και τη θερμοκρασία. Για το υγρό και το ψυκτικό, για το νερό και το ψυκτικό και τη μεταβολή του όγκου και τη μεταβολή της εθαλπίας και της εσωτερικής ενέργειας σε σχέση με τη θερμοκρασία και την πίεση, τα παίρναμε όλα από πίνακες. Για τα αέρια, είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο τις μεταβολές του όγκου ή του ειδικού όγκου μπορούμε να τις πάρουμε από την καταστατική με ή χωρίς ένα συντελεστή συμπιεστότητα Z. Αλλά από την καταστατική παίρνουμε τον αερίο. Πώς υπολογίζουμε όμως τις μεταβολές της ενθαλπίας ή της εσωτερικής ενέργειας των αερίων? Δεν είπαμε κάτι τέτοιο στο προηγούμενο κεφάλαιο. Δεν υπήρχε άσκηση που να λέει έχουμε αέρα, το ζεσταίνουμε πόσο έχει μεταβληθεί η εσωτερική του ενέργεια. Γιατί δεν ξέραμε πώς υπολογίζουμε την εσωτερική ενέργεια ή την ενθαλπία ενός αερίου. Και το πώς το υπολογίζουμε είναι αυτό εδώ το σημείο. Στον αέρα, ενώ τα ΣΕΠΕ και τα ΣΕΒΕ υπάρχουν και για το νερό, υπάρχουν και για τον ατμό, δεν θα τα χρειαστούμε εκεί, τα ΣΕΠΕ και τα ΣΕΒΕ. Τις ενθαλπίες και τις εσωτερικές ενέργειες του νερού και του ατμού και του ψυκτικού θα τα παίρνουμε από πίνακες. Τα ΣΕΠΕ και τα ΣΕΒΕ θα τα χρειαστούμε για να υπολογίζουμε τις μεταβολές της ενθαλπίας και της εσωτερικής ενέργειας των ιδανικών αερίων. Δηλαδή του αέρα. Όταν λέμε ιδανικό αέριο σε αυτό το μάθημα, θα εννοούμε αέρας και σε κάποιες πολύ λίγες περιπτώσεις προς το τέλος του βιβλίου μπορούμε να αναφερθούμε σε διοξίδιο ή σε ήλιο ή σε άζωτο, που όπως και για τον αέρα έχουμε όλες τις τιμές σε πίνακες. Από εδώ και πέρα όμως όταν θα λέμε ιδανικό αέριο, θα εννοούμε αέρας. Και αφού το ΣΕΠΕ είναι η θερμοχωρητικότητα, δηλαδή πόση θερμότητα πρέπει να δώσουμε σε μια ουσία για να ανεβεί η θερμοκρασία του υποσταθερή πίεση, καταλαβαίνουμε αμέσως σταθερή πίεση, κύλινδρο έμβολος, κύλινδρος έμβολο, ενθαλπία. Το ΣΕΠΕ συνδέεται με την ενθαλπία. Το ΣΕΒΕ είναι πόση θερμότητα πρέπει να δώσουμε σε ένα αέριο, σε μια ουσία, για να ανέβει η εσωτερική του, για να ανέβει η θερμοκρασία του υποσταθερό όγκο. Σταθερός όγκος σημαίνει άκαμπτο δοχείο, σημαίνει μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, σημαίνει ΔΕΛΤΑΟΥ. ΣΕΠΕ, ενθαλπία, κύλινδρο έμβολος. ΣΕΒΕ, άκαμπτο δοχείο, εσωτερική ενέργεια. Και από τη θεωρία της θερμοδυναμικής, αυτά τα ΣΕΠΕ και τα ΣΕΒΕ προκύψανε από το... από κάποιες εκφράσεις οι οποίες όταν ολοκληρώνονταν μας δίνανε τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, το ΣΕΒΕ, και μια έκφραση η οποία όταν ολοκληρώνονταν μας έδινε την μεταβολή της ενθαλπίας.
δεν θα πάμε τώρα ενοιολογικά πώς προέκυψε το ένα από το άλλο και ποιο προέκυψε πρώτο. Αυτό που θα πρέπει να ξέρει κανείς είναι ότι το ολοκλήρωμα του ΣΕΒΕ ως προς τη θερμοκρασία μας δίνει το ΔΕΛΤΑΟΥ, το ολοκλήρωμα του ΣΕΠΕ ως προς τη θερμοκρασία μας δίνει το ΔΕΛΤΑΧ. Μια ουσία οποιασδήποτε. Όμως εμείς αυτούς εδώ τους δύο τύπους θα τους χρησιμοποιούμε μόνο για τα ιδανικά αέρια, δηλαδή ως επιτοπλίστων για τον αέρα. Όταν θα θέλουμε να υπολογίσουμε μεταβολή της εθαλπίας του αέρα, θα ολοκληρώνουμε το ΣΕΠΕ του. Όταν θα θέλουμε να υπολογίσουμε μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αέρα, θα ολοκληρώνουμε το ΣΕΒΕ του. Το ΣΕΒΕ και το ΣΕΠΕ υπάρχουν μέσα στους πίνακες του βιβλίου και υπάρχουν με πολλούς τρόπους. Εδώ βλέπουμε το ΣΕΠΕ, διαφόρων αερίων, του διοξιδίου του άνθρακα, του υδρατμού, εκεί που ο υδρατμός θεωρείται ιδανικό αέριο, δηλαδή πολύ μακριά από την καμπύλη ισορροπίας του. Εμείς δεν θα συναντήσουμε τέτοιους ατμούς. Εμείς όπου έχουμε ατμό και θέλουμε να βρούμε εθαλπίες και εσωτερικές ενέργειες, δεν θα παίρνουμε ΣΕΠΕ και ΣΕΠΕ, θα πηγαίνουμε σε πίνακες. Αλλά δεν έχει κάποια άλλα αέρια. Έχει το κοντίο, έχει το οξυγόνο, το υδρογόνο, έχει τον αέρα. Τον αέρα σαν μείγμα. Πώς μεταβάλλεται το ΣΕΠΕ του αέρα με τη θερμοκρασία. Και βλέπουμε το ΣΕΠΕ του αέρα κάπως αυξάνεται, κάπου λίγο πιο απότομα, μετά κάπως καμπυλώνει και στο τέλος πάει να γίνει και παράλληλο προς τον άξονα των θερμοκρασιών. Δηλαδή είναι μια καμπύλη αυτό το ΣΕΠΕ. Το ΣΕΠΕ δεν έχει σταθερή τιμή σε όλες τις θερμοκρασίες. Αν σε ένα κιλό αέρα πρέπει να δώσουμε 3 κιλοτζάουλ για να το πάμε από τους 25 στους 26 βαθμούς, μπορεί να χρειαστεί να το δώσουμε 3,2 κιλοτζάουλ για να το πάμε από τους 325 στους 326 βαθμούς. Δηλαδή, το πόση ενέργεια θα του δώσουμε για να αυξηθεί η θερμοκρασία του 1 βαθμό Κελσίου εξαρτάται από τη θερμοκρασία που βρίσκεται. Αν είναι σε χαμηλές θερμοκρασίες ο αέρας, του δίνουμε 30 κιλοτζάουλ ένα κιλομόλ για να το ανεβάσουμε ένα κέλβιν. Αν βρίσκεται σε πιο υψηλές θερμοκρασίες ο αέρας, θα του δίνουμε 38 κιλοτζάουλ ένα κιλομόλ. Το πόση ενέργεια θέλει να ανεβεί ακόμα ένα βαθμό εξαρτάται στον ποιο βαθμό βρίσκεται. Είναι ήδη σε μεγάλη θερμοκρασία ή σε χαμηλή. Και για όλα τα αέρια και με διαφορετικό τρόπο για κάθε αέριο, αυτό το ΣΕΠΕ και το ΣΕΒΕ αλλάζει με τη θερμοκρασία. Οπότε δεν είναι μία τιμή fix ιδιότητα του αερίου παντού, σε όλες τις θερμοκρασίες και σε όλες τις πιέσεις. Με τις πιέσεις δεν θα ασχοληθούμε, μόνο με τις θερμοκρασίες. Είναι μία ιδιότητα με του αερίου, η οποία αλλάζει τιμή ανάλογα με την θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται. Όπως βέβαια και ο ειδικός όγκος. Είναι μία ιδιότητα του αερίου, η οποία αλλάζει τιμή ανάλογα με τη θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται. Όπως και η εθαλπία. Έτσι και το ΣΕΠΕ είναι μία ιδιότητα. Οπότε το ΣΕΠΕ και το ΣΕΒΕ, και ας μείνουμε μόνο το ΣΕΠΕ και θα μιλάμε μόνο για το ΣΕΠΕ και το βιβλίο είναι δεδομένα μόνο για το ΣΕΠΕ και από το ΣΕΠΕ προκύπτει το ΣΕΒΕ όπως θα δούμε σε λίγο, πάρα πολύ απλά, αφαιρώντας απλά το R. Το R του παγκόσμια σταθερά των αερίων. Οπότε το ΣΕΠΕ είναι στην ουσία μία συνάρτηση της θερμοκρασίας. Και τι μορφή έχει αυτή η συνάρτηση? Το ΣΕΠΕ οποιοδήποτε αερίου είναι α συν β επιθερμοκρασία συν σ επιθερμοκρασία στο τετράγωνο συν δ επιθερμοκρασία στην τρίτη. Ένα πολυόνυμο τρίτου βαθμού. Για κάθε αέριο αλλάζουν τα α, β, σ και δ. Άλλα είναι τα α, β, σ και δ για τον αέρα, άλλα είναι τα α, β, σ και δ για το υδρογόνο, άλλα είναι για το διοξίδιο. Οπότε ένας τρόπος που σας δίνει το βιβλίο το ΣΕΠΕ είναι ότι σας δίνει τα α, β, σ και δ για πολλά αέρια. Έχει ένα πινακάκι, άμα δείτε τους πίνακες που έχετε, είναι κάπου στην αρχή, πριν από τους πίνακες νερού. Υπάρχουν τα ΣΕΠΕ, που δίνει τις τιμές και αυτές είναι μάλιστα κάτι ωραίες τιμές. Αυτό είναι 10^-5, αυτό είναι 10^-9, αυτό μπορεί να είναι 10^-11, κάτι περίεργες τιμές. Και η μονάδα που σας δίνει βέβαια το βιβλίο είναι κιλοτζάουλ ανά κιλομόλ. Αυτό είναι λίγο σπαστικό. Γιατί όλα μέχρι τώρα τα υπολογίζουμε σε κιλοτζάουλ ανά κιλό. Έχουν τις ειδικές ενέργειες, ειδική ιστορική ενέργεια, ειδική εθαλπία, για αυτά τα πράγματα μιλάμε. Οπότε εσείς εδώ τα υπολογίζετε από το βιβλίο
το ΣΕΠΕ σε κιλοτζάουλ ανά κιλομόλ θα το διαιρείτε με το μοριακό βάρος του αντίστοιχου αερίου, αν έχετε υπολογίσει του αέρα. Το ΣΕΠΕ σε κάποια θερμοκρασία θα το έχετε βρει μια συγκεκριμένη τιμή, θα το έχετε κιλοτζάουλ ανά κιλομόλ. Το διαιρείτε με το μοριακό βάρος και το κάνετε κιλοτζάουλ ανά κιλό. Αυτή η επιπλέον διαίρεση με το μοριακό βάρος είναι αυτό το λίγο σπαστικό. Δεν πρέπει να έχει κάποιο στο νου του ότι αυτό που υπολόγισε είναι σε ένα κιλομόλ, να το διαιρέσει και με το μοριακό βάρος. Απλή πράξη είναι, αλλά πρέπει να την έχει μέσα στις όλες άλλες πράξεις θερμοδυναμικής, θα πρέπει να την έχει αυτή στο μυαλό του ότι αυτό είναι ένα κιλομόλ. Αν θέλει να υπολογίσει το ΣΕΠΕ σε μία τιμή θερμοκρασίας, όμως ποτέ δεν θέλει να υπολογίσει το ΣΕΠΕ σε μία τιμή θερμοκρασίας, δεν τον νοιάζει αυτό. Αυτό που τον νοιάζει είναι να βρει τη μεταβολή της ενθαλπίας, η οποία θα είναι το ολοκλήρωμα του α συν β τ συν σε τ τετράγωνο συν δ τ τρίτης τετά. Όχι ότι είναι δύσκολο αυτό το ολοκλήρωμα, το σε τ τετράγωνο, ξέρει, τρία τ, είναι εύκολο ολοκλήρωμα, αλλά είναι και αυτό μια σειρά από πράξεις με κάτι αριθμούς 10 στην μείον 5 και 10 στην μείον 6. Πες το ΣΕΠΕ το υπολογίζουμε έτσι, το θέλουμε να θα σας πω. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπολογίσει τη μεταβολή της, της ενθαλπίας. Όμως, αν η διεργασία στην οποία αναφέρεται, και διεργασία όταν λέμε εννοούμε τη μετάβαση από μία κατάσταση 1 σε μία κατάσταση 2. Αυτό είναι η διεργασία. Πάμε από την κατάσταση 1 στην κατάσταση 2. Αν βλέπετε εδώ πέρα τις θερμοκρασίες, έχει 1000 Κέλβιν, 2000 Κέλβιν, 3000 Κέλβιν, δηλαδή έχει πάει σε τρελές θερμοκρασίες. 3000 βαθμούς δεν υπάρχουν εφαρμογές, δεν υπάρχουν στρόβινοι ή οτιδήποτε. Όλα δουλεύουν μέχρι το πολύ πολύ στους 800. Δηλαδή αυτές οι μεταβολές είναι σε τεράστια θερμοκρασιακά διαστήματα. Κάπου εδώ πιο πάνω αυτά τα μόρια σπάνε, είναι οι συνθήκες πλάσματος στους 4.000 βαθμούς Κελσίου, αρχίζουν τα άτομα και δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και γίνονται ατομικό οξυγόνο, ατομικός άνθρακας που πετάνε. Είναι οι συνθήκες πλάσματος που λένε, έχετε ακούσει αυτές. Το πλάσμα στους 5.000 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν πλάσμα torches, δεν έχετε ακούσει. Πλάσμα gasification. Να βάζεις μέσα τα σκουπίδια σε ένα πυρσό πλάσματος στους 5.000 βαθμούς και να τα βγάζεις από την άλλη μεριά άτομα. Άτομα σβηστίου, άτομα άνθρακα, άτομα υδρογόνου, τα ατομοποιείς, ας πούμε. Άτομα, όχι ατομούς, άτομα. Αλλά αυτή εδώ η κλίμακα φτάνει κοντά σε αυτές τις συνθήκες. Εμείς όμως που ενδιαφερόμαστε για αυτές εδώ τις συνθήκες, μέχρι το πολύ πολύ 800 βαθμούς Κελσίου σε κανέναν υψηλής τεχνολογίας αεριοστρόφιλο, βλέπουμε ότι το ΣΕΠΕ είναι σχεδόν γραμμικό. Σχεδόν γραμμικό και σε μερικές περιπτώσεις είναι και σχεδόν παράλληλο με τον άξονα το θερμοκρασιό. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς για το υδρογόνο σε αυτές τις θερμοκρασίες να θεωρήσει το ΣΕΠΕ ίσως με μια σταθερή τιμή και να πάρει να έχει ένα πολύ μικρό σφάλμα στους υπολογισμούς του. Ή θα μπορούσε να πάει εδώ για το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο έχει το πιο καμπουρωτό ΣΕΠΕ, να πει από εδώ σε εδώ είμαι, παίρνω μία τιμή εδώ, μία τιμή εδώ, βρίσκω το μέσο όρο, δεν απέχω πολύ. Να πάρει αυτή την προσέγγιση. Οπότε θα βρείτε μέσα και το ΣΕΠΕ, εκτός από το ΣΕΠΕ που θα έχει τον αναλυτικό υπολογισμό, θα βρείτε πίνακα με το ΣΕΠΕ με τις τιμές των ΣΕΠΕ διαφόρων αερίων στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχει τιμές. Μπορείτε να πάτε και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τιμές σαν το ΣΕΠΕ να είναι ανεξάρτητο από τη θερμοκρασία. Δηλαδή το αντίστοιχο ολοκλήρωμα του ΣΕΠΕ ΔΕΤΑΦ να γίνεται ΣΕΠΕ επί ΔΕΤΑΦ. Αν το ΣΕΠΕ ήταν ανεξάρτητο από τη θερμοκρασία, δηλαδή στην ουσία με αυτό το σταθερό όρο και όλα τα άλλα να είναι 0, θα ολοκληρωνόταν πάρα πολύ απλά. Υπάρχουν επίσης πίνακες με τιμές του ΣΕΠΕ σε διάφορες θερμοκρασίες. Λέει το ΣΕΠΕ του αέρα στους 25, στους 100, στους 200 και στους 300. Πάτε και παίρνετε εκείνα τα ΣΕΠΕ, βρίσκετε ένα μέσο όρο, έτσι ώστε να μην έχετε το ΣΕΠΕ στους 25 βαθμούς Κελσίου που εισάγει κάποιο σφάλμα, να έχετε το ΣΕΠΕ ακριβώς εκεί που είναι η διεργασία. Δηλαδή να βρείτε το μέσο ΣΕΠΕ εδώ και να ελαττώσετε λίγο το σφάλμα. Μπορείτε να πάρετε εκείνο το ΣΕΠΕ. Ή μπορείτε να πάτε στους πίνακες αέρα, και άμα πάτε στους πίνακες αέρα, πάτε λίγο στους πίνακες αέρα να τους δούμε. Ideal Gas Properties of Air λέγεται ο αντίστοιχος πίνακας.
εκεί. Η πρώτη στήλη είναι θερμοκρασία. Η δεύτερη, για θυμίστε μου λιγάκι τι είναι. Ενθαλπία. Εκεί οι πίνακες αέρα, που άμα πάτε δύο σελίδες παρακάτω, υπάρχουν και οι πίνακες αζότου, οι πίνακες διοξιδίου, οι πίνακες οξυγόνου, οι πίνακες διαφόρων αερίων. Αλλά ας μείνουμε στον αέρα που θα το χρησιμοποιούμε και πιο συχνά. Εκεί στον πίνακα αέρα, αυτό το ολοκλήρωμα έχει λυθεί για διάφορες θερμοκρασίες. Από τη θερμοκρασία αναφοράς, που είναι 0 Κέλβιν για αυτόν τον πίνακα, τη θερμοκρασία αναφοράς μέχρι τους 25. Τη θερμοκρασία αναφοράς μέχρι τους 30. Τη θερμοκρασία αναφοράς μέχρι τους 45. Νομίζω οι θερμοκρασίες στον πίνακα αέρα, η πρώτη στήλη είναι σε Κέλβιν. Οπότε από το 0 στους 50, στους 100. Και κάθε θερμοκρασία αντιστοιχεί σε μία τιμή ειδική ή γραμμολογική ενθαλπία. Τι μονάδα έχει η στήλη των ενθαλπιών? Κιλοτζάλα με κιλό. Άρα το έχει έτοιμο, έτοιμο λιμένο το ολοκλήρωμα του αέρα και διαιρεμένο με το ποριακό βάρος του αέρα και σας έχει έτοιμη την ειδική ενθαλπία του αέρα. Άρα το παίρνουμε από εκεί, έτσι. Άρα το παίρνουμε από εκεί. Ναι, πέρυσι είπαμε το παίρνουμε από αλλού, αλλά παιδευτήκαμε πάρα πολύ, οπότε θα σας παίρνουμε από εκεί. Είναι ideal gas properties of air. Για να υπολογίσετε τη μεταβολή της ενθαλπίας του αέρα υπάρχουν 4 τρόποι. Ο πρώτος είναι, πηγαίνετε στον πίνακα που σας δίνει μία fix τιμή σε P για τον αέρα και τη θεωρείτε αυτή τη τιμή σταθερή για οποιαδήποτε διεργασία από όποια θερμοκρασία και ξεκινάει η διεργασία αυτή και σε όποια θερμοκρασία και τελειώνει. Αυτός ο τρόπος να πηγαίνετε και να παίρνετε το σεπέ του αέρα στις πρότυπες συνθήκες, στους 25 βαθμούς Κελσίου, εισάγει μεγάλο σφάλμα. Ο δεύτερος τρόπος. Βλέπετε τη διεργασία σας ανάμεσα σε ποιο ταφ 1 και ταφ 2 είναι. Βρίσκετε το μεσαίο ταφ της διεργασίας. Πηγαίνετε σε έναν άλλο πίνακα πίσω στο βιβλίο, που έχει το σεπέ του αέρα σε διάφορες θερμοκρασίες. Κάνετε μια γραμμική παρεμβολή. Βρίσκετε το σεπέ στη μέση θερμοκρασία της διεργασίας σας, χρησιμοποιείτε αυτό το ΣΕΠΕ σαν σταθερό, οπότε το ΔΕΛΤΑΧ πάλι υπολογίζεται σαν ΣΕΠΕ ΔΕΛΤΑΤΑΦ, όπως και στην πρώτη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που έχετε πάρει το ΣΕΠΕ των 25 βαθμών Κελσίου, όταν θεωρούμε το ΣΕΠΕ ανεξάρτητο της θερμοκρασίας, το ολοκλήρωμα εκφυλίζεται σε ΣΕΠΕ επί ΤΑΦ 2 με ΤΑΦ 1. Πρώτη περίπτωση, επαναλαμβάνω. Πάτε και παίρνετε το σταθερό ΣΕΠΕ στους 25 βαθμούς Κελσίου και το ΔΕΛΤΑΧ είναι ΣΕΠΕ επί ΤΑΦ 2 με ΤΑΦ 1. Δεύτερη περίπτωση, κάντε την παραδοχή ότι το ΣΕΠΕ σας είναι σταθερό στο θερμοκρασιακό διάστημα της διεργασίας. Πάτε και βρίσκετε το μέσο ΣΕΠΕ σε εκείνο το θερμοκρασιακό διάστημα και ξαναυπολογίζετε το ΔΕΛΤΑΧ. ΔΕΛΤΑΧ είναι ίσο με ΣΕΠΕ επί ΤΑΦ 2 με ΤΑΦ 1. Τρίτη περίπτωση που σας δίνει απόλυτα σωστό αποτέλεσμα. Πάτε στον πίνακα που σας δίνει τα ΣΕΠΕ με τα A, B, C και D. Έχετε μια διεργασία από την ΤΑΦ 1 στην ΤΑΦ 2. Ολοκληρώνεται αυτό εδώ την παράσταση από τα ΦΕΝΑ σε τα 2 και βρίσκεται το ΔΕΛΤΑΧ ολόσωστα. Είναι σαν να ολοκληρώσετε μία γραφική παράσταση μιας οποιασδήποτε μορφής και το βρίσκεται σωστά. Και η τέταρτη περίπτωση, πηγαίνετε πίσω στον πίνακα αέρα που έχει λυμένα αυτά τα ολοκληρώματα για fix θερμοκρασίες και αν είναι να πέσετε πάνω σε μία fix θερμοκρασία, δεν έχετε κανένα απολύτως σφάλμα. Έχετε υπολογίσει ακριβώς την τιμή του ολοκληρώματος. Αν όμως δεν πέσετε ακριβώς στη θερμοκρασία του πίνακα και πρέπει να κάνετε γραμμική παρεμβολή, τότε εκεί εισάγεται ένα τόσο ασήμαντο σφάλμα που δεν θα έπρεπε καν να το αναφέρω. Δηλαδή, όταν το ΣΕΠΕ από τους 1000 στους 1500 παίζει 2% και οι θερμοκρασίες στον πίνακα αέρα πάνε ανά 5 Κέλβιν, όταν για 500 βαθμούς Κελσίου διαφορά το ΣΕΠΕ θα παίξει 1%, για 5 Κέλβιν διαφορά, όπου μάλιστα να κάνετε και γραμμική παρεμβολή να βρείτε ακριβώς το σημείο που θέλετε. Καταλαβαίνετε ότι η μεταβολή του ΣΕΠΕ είναι απειροελάχιστη. Οπότε οι πίνακες αέρα σας δίνουν τα ίδια αποτελέσματα μεταβολής ενθαλπίας, τις ίδιες ενθαλπίες που θα υπολογίζετε από το αναλυτικό ολοκλήρωμα.
τις ίδιες αυτές τις μέσες παίρνουν τον πίνακα. Δηλαδή, η λύση του ολοκληρώματος, και οι πίνακες αέρα είναι σχεδόν 100% ακριβής λύσης. Γιατί και αυτό δεν είναι ακριβής λύση. Δεν πετυχαίνει ακριβώς την πειραματική μεταβολή του ΣΕΠΕ, μια τέτοια εξίσωση. Από εδώ και πέρα τις μεταβολές της εθαλπίας του αέρα θα τις υπολογίζουμε από τον πίνακα αέρα. Και νομίζω ότι στον πίνακα αέρα έχει και την εσωτερική ενέργεια. Την έχει. Άρα και τις μεταβολές της εσωτερικής ενέργειας του αέρα σε διεργασίες που δεν μεταβάλλεται ο όγκος θα τις βρίσκουμε πάλι από πίνακα. Όπως κάναμε με τον ατμό και το νερό, θα έχουμε ένας αέρας που ζεσταίνεται από τους 50 και πηγαίνει στους 500 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα το έμβολο έχει κάνει μια κουλουτούμπα. Θα βρίσκουμε την αρχική κατάσταση αυτή τη θερμοκρασία, θα παίρνουμε την εθαλπία του αέρα. Την τελική κατάσταση αυτή τη θερμοκρασία, θα παίρνουμε την εθαλπία του αέρα, θα το αφαιρούμε, θα έχουμε το ΔΧ. Θα πηγαίνουμε στον πρώτο νόμο. Ο πρώτος νόμος πώς θα ήταν, Q-W είναι ίσο με ΔΧ στην περίπτωση του εμβόλου κυλίδου. Q-W είναι ίσο με ΔΧ. Κάτι θα μας δίνει, κάτι θα μας ζητάει. Ή θα μας δίνει το Q και το W θα μας ζητάει, και το H1 θα μας ζητάει το H2, ή θα μας δίνει το H1, το H2 και το W και θα μας ζητάει το Q. Από εδώ και πέρα οι ασκήσεις θα είναι εφαρμογές του πρώτου νόμου, είτε για ατμό και νερό, είτε για αέρα. Αν πρόκειται για ατμό και νερό θα πηγαίνουμε στους πίνακες ατμού και νερού, αν πρόκειται για αέρα θα πηγαίνουμε στους πίνακες αέρα. Μόνο που τις μεταβολές του όγκου και της πίεσης όταν έχουμε αέρα θα τις παίρνουμε από την καταστατική. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε. Θα βάζουμε την καταστατική. Τι, είναι πολλά και δύσκολα. Για να υπολογίσουμε τις μεταβολές του όγκου του αέρα, ο πίνακας αέρα, με δείτε, έχει ενθαλπία και εσωτερική ενέργεια, δεν έχει ειδικό όγκο, δεν είναι σαν τους πίνακες νερού που έχουν ενθαλπία, εσωτερική ενέργεια και ειδικό όγκο. Γιατί τις μεταβολές του όγκου του αέρα σε μια διεργασία από το 1 στο 2, από τα F1 σε T2 και P1 σε P2, θα τις υπολογίζουμε με την καταστατική. Θα βάζουμε την καταστατική στην κατάσταση 1, την καταστατική στην κατάσταση 2 και ανάλογα με το τι μας λείπει, θα διαιρούμε, θα υπολογίζουμε τις μεταβολές της πίεσης και του όγκου του αέρα από την καταστατική. Άμα το ζητάει η άσκηση. Αυτά που σας είπα μέχρι τώρα τα λέει μετά, ότι μπορούμε να υπολογίσουμε το U2-U1 σαν CV επί TAF2-TAF1 έχοντας κάνει την παραδοχή, αυτό εδώ, σημαίνει ότι έχουμε κάνει την παραδοχή ότι το CV σε αυτό το θερμοκρασιακό διάστημα είναι σταθερό και το έχουμε πάρει από ένα πίνακα. Ή το H2-H1 σαν CP επί TAF2-TAF1 με την παραδοχή ότι το ΣΕΠΕ είναι σταθερό. Αν το ΣΕΠΕ δεν είναι σταθερό, τότε θα πρέπει να πάρουμε το ολοκλήρωμα. Εδώ αυτό το παραδειγματάκι δείχνει ότι το ΔΕΛΤΑΟΥ μπορώ να πάρω το ολοκλήρωμα από την κατάσταση 1 στην κατάσταση 2 της έκφρασης ΣΕΒΕ του ΤΑΒ. Ή το ΔΕΛΤΑΟΥ μπορούμε να το πάρουμε σαν γινόμενο ενό σταθερού ΣΕΒΕ, επειδή ένα ΔΕΛΤΑΤΑ θα το θεωρεί σταθερό, ή το ΔΕΛΤΑΟΥ μπορούμε να το πάρουμε σαν U2-U1 από τις τιμές U2 και U1 τις έχουμε πάρει από τον πίνακα. Για να το απλοποιήσουμε, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς ποιες είναι οι ασκήσεις και μήπως κάποια άσκηση σας λέει θεωρήστε το ΣΕΒΕ σταθερό. Αν σας λέει θεωρήστε το ΣΕΒΕ σταθερό, θα πηγαίνετε σε αυτήν εδώ την μορφή. Αν δεν σας λέει κάτι τέτοιο, δεν θα λύνετε το ολοκλήρωμα, θα πηγαίνετε και θα παίρνετε το U2 και το U1 από τον πίνακα. Αυτή η διαφάνεια δείχνει τη σχέση μεταξύ ΣΕΠΕ και ΣΕΒΕ. Από τον ορισμό της ενθαλπίας, η δική ενθαλπία είναι ίσο με U συν ΠΒ. Αν θυμάστε τον ορισμό της ενθαλπίας είναι ειδική ενθαλπία, το γράφω με όρους ειδικής ενθαλπίας, είναι ίσο με U συν ΠΕ επιδικό όγκο. Όμως τώρα βρισκόμαστε στα αέρια και με βάση την καταστατική,
π' β είναι ίσο με ε τ. Οπότε ο ορισμό τη ενθαλπία για τα ιδανικά αέρια γίνεται έτσι ίσο με ου συν ε τ. Ο ορισμό τη ενθαλπία για τα ιδανικά αέρια έτσι ίσο με ου συν ε τ. Μόνο για τα ιδανικά αέρια. Όχι για αμμού. Και γι' αυτό είναι καλά να έχετε τι διαφάνειε για να σημειώνετε αυτέ τι παρατηρήσει σου. Γι' αυτό ισχύει. Α, το λέει πάρα πολύ. Ιδανικό αερίο, θα το προσέξετε. Εδώ θα πρέπει να βάλετε ένα βελάκι, αυτό ισχύει μόνο για ιδανικά αέρια, όχι για ατμούς και ψυχτικά. Νερά και ψυχτικά. Το ΔΚ είναι ίσο με σε 5 ΤΑΦ, το ΔΟΥ είναι σε 5 ΤΑΦ. Αυτό το γράφουμε σαν διαφορικό. Σε κάθε περίπτωση από εδώ προκύπτει ότι το σε ΠΕ είναι ίσο με σε ΒΕ συνά. Αν έχουμε την τιμή του σε ΠΕ, μπορούμε να βρούμε την τιμή του σε ΒΕ ενός αερίου αφαιρώντας το R αυτού του αερίου. Αν έχουμε την τιμή του σε ΠΕ, τι σημαίνει αυτή η παύλα εδώ πάνω. Αυτή η παύλα εδώ πάνω σημαίνει κιλομόλ αντί για κιλό στο παρονομαστή. Αν έχουμε το γραμμοριακό σε ΠΕ του αερίου, υπολογίζουμε το γραμμοριακό σε ΠΕ του αερίου, αν ξέρουμε το γραμμομοριακό R του αερίου, δηλαδή το R universalis, την παγκόσμια σταθερά, το 8,314 kJ ανά μόλ ανά Κέλβιν. Ενώ αυτό εδώ το R, όπως φαίνεται από αυτές τις μονάδες, θα έχει, είναι kJ ανά κιλό ανά Κέλβιν. Εδώ είναι kJ ανά κιλομόλ. Όταν το έχουμε ανά κιλομόλ, βάζουμε πάνω τις πάρνες. Το 8,314. Ναι, είναι η παγκόσμια σταθερά των αερίων και ισχύει για όλα τα αέρια, αλλά δεν το χρειάζεστε αυτό, παιδιά, σε αυτό το μάθημα. Σε αυτό το μάθημα θα πηγαίνετε στους πίνακες και θα παίρνετε το R του κάθε αερίου, όχι το παγκόσμιο που είναι για όλα τα αέρια και ισχύει η ίδια τιμή για όλα τα αέρια. Θα παίρνετε το R του κάθε αερίου και επειδή το κάθε αέριο στην ουσία είναι αέρας, θα πηγαίνετε και θα παίρνετε το R του αέρα. Οι περισσότερες ασκήσεις είναι με αέρα. Το R του αέρα από τον πίνακα είναι 0,287 kJ ανά κιλό ανά Κέλβιν και από την πρώτη άσκηση και μετά θα το ξέρετε. Δηλαδή θα είναι μια γνωστή τιμή το 0,287. Όταν θέλετε να πάρετε το R του αέρα, δεν θα πηγαίνετε καν στον πίνακα γιατί θα θυμάστε την προηγούμενη φορά που έχετε πάει ότι το R του αέρα είναι 0,287. Και αν στο R του αέρα προσθέσετε το σε ΠΕ του αέρα, θα πάρουμε το σε ΠΕ του αέρα. Εδώ είναι παράδειγμα, θα τα κάνουμε μετά, εδώ είναι παράδειγμα, παράδειγμα και αυτό ήταν το μάθημα. Τι ώρα είναι? 12. Σε 10 λεπτά θα πούμε να κάνουμε τα παραδείγματα, τα οποία βέβαια δεν έχετε εσείς στις εκφωνήσεις, θα πρέπει να σας λέω το παράδειγμα και να γράφω τη λύση. Και πόσα παραδείγματα έχουμε να κάνουμε? Τέσσερα παραδείγματα. Σε 10 λεπτά περίπου να κάνουμε τα 4 παραδείγματα. Καλή σας ευχαριστώ.